που έχει στο ρεπερτόριο του η ομάδα του Σίλβα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, από το 60 και μετά, είδαμε έναν Ολυμπιακό να βρίσκει χώρους, να είναι εκρηκτικός και το 1-0 που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο να το κάνει 4-0. Εδώ είδαμε ένα offside στον Αραβίδη που δεν υπήρχε. Έχουμε φτάσει στο 28 λεπτό. Καλή στιγμή για την Άκη με το σούτ του Πλατέλα. Ελέγχει και ο Ρομπέρτο. Η μπάλα έφυγε εκατοστά. Όπως είδατε πάνω στο σημείο. Να σημειώσουμε ότι διαιτητικά τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Οι πλάγοι είχαν κανένα 2-3 προβληματάκια όπως αυτό που μας έδειξε πριν, Γιάννη. Έτσι, έτσι ακριβώς. Εδώ είναι η ευκαιρία με τον Ιντέγε. Στο 28 λεπτό έδιωξε ο Μπαρόχα και από αυτό το κόρνερ με την κεφαλιά του Μποτία ο Ολυμπιακός θα βάλει τον γκολ αποστημένη φάση με 1-0 η κεντρική αμυντική του Ολυμπιακού. Που έχουν παράδοση σε ντέρμπι με την ΑΕΚ. Θυμόμαστε και τον Όλαφ Μέλμπεργκ και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Γενικά ο Ολυμπιακός και φέτος εμφανίζεται δυνατός στα στημένα. Ο Αυλονίτης που είχε καθορίσει ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εδώ λοιπόν είδαμε τον γκολ του Μποτέ και πώς πέρασε μπροστά από τον Ντίντακ. Στο 31ο λεπτό αυτή η επίθεση της ΑΕΚ με Αραβίδη και Μάνταλο θα σταματήσει. Οι διαμαρτυρίες θα δούμε για ποιο λόγο. Καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει offside παίκτες της ΑΕΚ, η μπάλα θα φτάσει προς τον Αραβίδη από τον Μποτία. Ελέγχεται κατά πόσο δόθηκε φάουλ στο μαρκάρισμα που έκανε ο Μάνταλος πάνω στον Μποτία. Αυτό δεν καταλάβαμε ποτέ τι δόθηκε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Εδώ ξεφεύγει από το Σιώβα ο Μάνταλος, προλαβαίνει ο Σαλίνο στο 36ο λεπτό. Γι' αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ο Σιώβας προσπάθησε να συγκρατήσει τον Μάνταλο, θα δει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Πλατέλας θέλει να ξεφύγει με τον Μαζουακού, πέφτει μέσα στην περιοχή. 43ο λεπτό θα δούμε την φάση. Κάνει την προσπίση, κάνει την κλειστή τρίπλα. Ο Μαζουακού μαζεύει το πόδι εδώ εκτός περιοχής. Δεν βρίσκει τον Πλατέλα. Ο Πλατέλας κάνει θέατρο. Πέφτει στην περιοχή. Θα μπορούσε εδώ να δει και κίτρινη κάρτα ο παίκτης της ΑΕΚ. Ο Σιώβας με τον Πλατέλα είχαν ένταση που πέρασε και στη Φυσούνα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με αρκετά παράπονα από τα όσα υπόθηκαν. Είδαμε και την εξωμετρική διαφορά που ήταν χαρακτηριστική. Έτσι ακριβώς. Η σέντα του Σαλίνο, κεφαλιά του Ντομίνγκες. Η μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 68 λεπτό ήδη έχει γίνει η αλλαγή που κόβει την ΑΕΚ στα 2 με τον Σιμώνες να φεύγει στο 62 για να περάσει ο Μπονανότε και να περνάει ο Μάνταλος στη πίσω γραμμή δίπλα στο Γιόχανσον. Εδώ η προσπάθεια του Μάνταλου να βρει τον Μπονανότε από τα αριστερά παρεμβαίνει. Ο Αραβίδης σταματάει η φάση για offside που δεν υπάρχει από αυτή την ενέργεια του Μάνταλου. Και εδώ στο 70 λεπτό βλέπουμε πόσο Σεμπά έχει τραβήξει εκτός περιοχής της ΑΕΚ τον Λαμπρόπουλο. Ο Κασάμι κλείνεται από 4 παίκτες της ΑΕΚ. Δεν πάει κανένα στην μπάλα και ο Ντέγια αποφεύγει τον Τζανετόπουλο. Στέλνει την μπάλα στην γωνία του Μπαρόχα. Οι πανηγυρισμοί του αρχιτέκτον αυτής της ομάδας, του Ολυμπιακού, ο οποίος από το 60 και μετά έφερε σε αυτό το ντέρμπι ένα ονειρεμένο φινάλι για τους φίλους του. Το γκολ λοιπόν από τον Ιντέγε, το 2-0, η ΑΕΚ προσπαθεί να απαντήσει στο 75ο λεπτό, αλλά ο Μποτία σταματά το σουτ, το σωστό σουτ του Μπαρμπόσα. Η αλλαγή και τα χειροκροτήματα από την εξέδρα του Ντομίνγκες με τον Φορτούνη. Σε δαιμονιώδη φόρμα Φορτούνης. Εδώ βλέπετε πόσο. Μπήκε στο 76 και βάλε στο 76 και έχει βάλει δύο γκολ. Ψηλά ήταν ανεβασμένη η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Ντέγε βλέπει τον Φορτούνη. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 3-0. Πάρτι στο Καραϊσκάκη. Δουλεύει πολύ εξωτερικό, έτσι. Εδώ δίνει την μπάσα. Έτσι. Είχε βάλει γκολ με το εξωτερικό στην Τούμπα. Εννοείς δεν έχει καλά αριστερό. Εντάξει, μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό μπορεί, δεν έχει να κάνει σημασία. Έχει όπως ο Ντέγε και γι' αυτό τον προτιμά και ο Σίλβα. Παίζει πολύ καλά με τα τρία χαφ που παίζουν στο 4-2-3-1 πίσω από τον κυνηγό του Ολυμπιακού. Δίνει assist. Αρχίζει και βάζει γκολ. Εδώ είναι η ενέργεια του Ερνάνη με τον Γκάλο. Το πέναλτι που καταλογίζεται στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ερνάνη ζητάει τον Φορτούνη να εκτελέσει το πέναλτι. Αυτά τα έχει λύσει όμως ο Σίλβα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Καθαρό το πέναλτι εδώ. Ο Γκάλο δεν βρίσκει μπάλα. Οπότε ανατρέπεται ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης λοιπόν φτάνοντας στα 7 γκολ σε 7 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Και 8ο γκολ συνολικά στον Ολυμπιακό. Είναι και πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού. Δεν θα αστοχήσει απέναντι από τον Μπαρόχα. Θα κάνει το 4-0 για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι λοιπόν που είχε παίξει ρόλο και ως προς την επιλογή του Σίλβα για την ενδεκάδα. Δηλαδή αυτό... Για να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, οι μεγάλες νίκες καταγράφονται απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Η ΑΕΚ σήμερα δεν είναι μεγάλη ομάδα, είναι ιστορική ομάδα. Μεγάλη ομάδα ήταν η ομάδα του Μπάρλου, ακόμα και του Λυκολαίδη, που τη διοικούσαν παιδιά από καλές οικογένειες, είχαν ξοδέψει λεφτά. Η σημερινή ΑΕΚ δυστυχώς είναι μια μεγάλη απάτη, δεν είναι μια μεγάλη ομάδα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μακάρι αυτοί που διοικούν σήμερα την ΑΕΚ να είχαν ξοδέψει χρήματα, να ξανακάνουν την ΑΕΚ μεγάλη. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό όταν έχεις αφήσει μια ομάδα να πέσει στη τρίτη εθνική, να έχει φεσώσει όλο τον κόσμο και να το παίζεις όχι τζάμπα μάγκας μόνο και τζάμπα υπερκέτης. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο να καταγράφονται. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός βαδίζει με σταθερά βήματα, με πίστη, με πολλή αγάπη,
τις επιτυχίες. Και όπως έχω πει επανειλημμένες φορές, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και συνεχίζουμε με πίστη το έργο μας. Και τα καλύτερα έρχονται. Είναι ακόμα νωρίς. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ναι. Τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά. Εμπιστευόμαστε στους παίκτες μας. Πιστεύουμε ότι αυτοί οι παίκτες μπορεί να εξελιχθούν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και να παίξουν ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο μάτς την ερχόμενη Τρίτη και πρέπει να συγκεντρωθούμε για να το κερδίσουμε και να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μπορεί να συνδυάσει φέτος ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, να προχωρήσει κι άλλο στην Ευρώπη. Πει ότι τον Ολυμπιακό δεν τον φοβάμαι στα δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε με πολλή δουλειά και όραμα για το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός για άλλη μια φορά. Ήταν σαν να βλέπαμε ένα παιχνίδι Champions League. Το είδατε. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Να είστε καλά. Ζήτω Ολυμπιακός. Η ομάδα αυτή, βρισκόμαστε σε ένα σύλλογο που πρέπει να παλεύουμε για αυτή την ομάδα αυτή, γιατί είναι μια ομάδα που θέλει να κερδίζει. Ξέραμε από την αρχή λοιπόν πως προετοιμάζουμε μια ομάδα, προετοιμάζουμε μια χρονιά για μια ομάδα που θέλει να πηγαίνει σε όλες τις διοργανώσεις και στο πρωτάθλημα με σκοπό τη νίκη. Γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά και αυτό το δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. E depois o Diogo Tardo voltar na segunda parte quando o AEK teve que arriscar um pouco mais. Θέλει να πει πως σήμερα αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε πολύ αποφασισμένη στο πρώτο ημίχρονο και η αλήθεια είναι πως δεν ξεκινήσαμε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Θέλει να διευκρινίσει πως, πως παίξαμε στο πρώτο λεπτό, στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε μια ομάδα η οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να διεκδικήσει τις δεύτερες μπαλιές. Πολύ μεγάλη μάχη μέσα στο γήπεδο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πιστεύει πως το παιχνίδι δεν παίχτηκε ωραία ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα κατά τα πρώτα λεπτά. Όμως από εκεί και πέρα θέλει να πει μια καλή κουβέντα για την προσπάθεια της ΑΕΚ. Ήξερε πως θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήρθε όμως για να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα και έπρεπε γι' αυτό να ρισκάρει. Porque quando temos este tipo de adversários, teremos de circular muito mais rápido, temos de ter maior capacidade na nossa primeira fase de construção e temos de trabalhar para isso. Καταρχήν, δεν συμφωνεί μαζί σας ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο καθοριστικό για την εμπορία μας στο Champions League. Πιστεύετε ότι το πιο καθοριστικό παιχνίδι είναι το τελευταίο, στο σύνολο όλες τις προσπάθειες που έχουμε μετά από όλη την προσπάθεια που θα έχουμε κάνει. Αν είμαστε κοντά στην πρόκριση, θα κρυθούν όλα ίσως στο τελευταίο παιχνίδι. Difícilmente acabas por não fazer coisas boas, e é o que ele tem feito para a equipa. Είναι ένας επιθετικός πραγματικά πολύ καλός. Βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα μας. Από την πρώτη στιγμή πιστεύαμε σε αυτόν. Γνωρίζαμε πως είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Τον ήξερε καλά ο προπονητής και εδώ θέλει να πει ένα καλό λόγο για τον πρόεδρο, ο οποίος πίστεψε σε αυτό που του είπε για τον παίχτη αυτόν και έκανε την προσπάθεια για να τον φέρει στην ομάδα μας. Αυτό που συνέβη είναι ότι είχε στο μυαλό του μια εικόνα, στο κεφάλι του μια εικόνα για την ομάδα που ήθελε να δημιουργήσει. Και η αλήθεια είναι πως ναι, είχε την επιρροή και είπε τη γνώμη του για το ποιους παίχτες χρειαζόταν. Δεν είναι εύκολο να βρεις αυτούς τους παίχτες που χρειάζεσαι, όμως πάντα πρέπει να ταιριάζουν με το πλάνο που έχεις για την ομάδα. Ίσως να υπάρχουν καλοί παίχτες, οι καλύτεροι από μεγαλύτερες ομάδες, οι οποίοι όμως μπορεί να μην ταιριάζουν με αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Να προηγηθούμε εμείς. Αυτό δεν έγινε. Και νομίζω ότι μετά το 2-0, μετά το 60 δηλαδή περίπου, πραγματικά ρισκάραμε κι εμείς πάρα πολύ και ρισκάραμε γιατί θέλαμε να κερδίσουμε. Για μένα δεν υπάρχουν τιμητικές ήττες. Υπάρχει η νίκη και η ήττα. Εμείς ήρθαμε με αυτόν τον σκοπό. Πολλές φορές όμως, και ειδικά σε αυτό το γήπεδο, το νόμισμα έχει μία όψη. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό. Είμαστε 1-0 πίσω. Εμείς θέλαμε το παιχνίδι. Το διεκδικήσαμε παίζοντας λίγο πιο επιθετικά. Σίγουρα όταν κάνεις αλλαγές προσπαθείς να βοηθήσεις την ομάδα και όταν έχεις σκοπό να κερδίσεις ένα παιχνίδι, γι' αυτό το σκοπό τις κάνεις αλλαγές. Ιδάλλως θα βάζαμε στόπερ. Εγώ είμαι άνθρωπος που, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν με ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Μου κοιτάζω τη δικιά ομάδα και πιστεύω ότι για 60 λεπτά μέχρι να δεχτούμε το δεύτερο γκολ ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο. Νομίζω υπάρχει μια φάση σχετικά με τον Αραβίδη και τον Σιώβα. Από ό,τι έμαθα, γιατί δεν έχω δει το παιχνίδι ακόμα, ότι σε replay η μπάλα πάει στον παίχτη μας από αντίπαλο. Τώρα, αν έχω αλλάξει οι κανονισμοί, δεν πρέπει να την κάνεις την ερώτηση αυτή σε μένα για το πώς αν κλονίζει τη θέση μου ή όχι. Είδαμε τι δήλωσαν οι δύο προπονητές. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν και οι παίκτες. No.
No, I watched some of their games and I think they are a good team. It's unfortunate that they lost today. We came out strong. We know how important this game is for us, and I guess we're playing home. We just enjoy every bit of playing here, and great support from the fans. And it's unfortunate that they lost, but it was a good, great win for us. I think second half we played very smart because we had result. We know they will come to score. We stay in good organization, and they start to play. For me, too much open, and you saw we can score 4 or 5 goals from the counter attack, and we finish this game how we want. And I want to thanks to our fans and to everyone who come today. Uno siempre, en lo personal, siempre estoy preparado, siempre me entreno para jugar. Hay un entrenador que es el que decide, como dije recién, hay que aceptar las decisiones. Siempre quiero jugar cualquier partido, y más unos de estos que son partidos que a un jugador lo marca. Era mi primer derbi, me hubiese encantado jugarlo desde el arranque. Acho que não houve nenhum momento decisivo. Tomamos um gol de bola parada. E tínhamos espaço para jogar, mas não aproveitamos. E na segunda parte tomamos 2, 3 e já ficou difícil de reverter o jogo. Não tem muito o que falar, agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo.